Καλώς ήρθες, φίλη μου. Πώς είναι το όνομά σου? Μέρι. Μέρι. Μέρι, είδα πριν μου έλεγες στο βίντεο ότι το Facebook σου έχει καταστρέψει τη ζωή. Δυστυχώς. Για πέρασες τη μέρη τι έχει γίνει. Πριν 2 χρόνια χώρισα. Ναι. Και γι' αυτό ήρθα σήμερα να σου καταθέσω τον πόνο μου. Άφησες να περάσουν 2 χρόνια να δεις ότι έχεις χωρίσει τελείως, ε? Χώρισα τελείως με διαζύγιο. Οκ. Okay. Πριν 2 χρόνια. Για 10 χρόνια όμως ήμουνα πολύ ερωτευμένη, πολύ ευτυχισμένη. Πίστευα ότι είχα τον ιδανικό. Ναι, πίστευα ότι είχα τον ιδανικό σύντροφο στη ζωή μου, τον άντρα μου. Ναι. Ο οποίος ήταν καλός οικογενειάρχης, ήταν κουβαλητής. Δεν φρόντιζε πάντα να υπάρχουν αυτό στο σπίτι. Το κουβαλητής όμως, τι λέξη είναι αυτή το κουβαλητής? Πολύ. Ναι. Κουβαλητή. Έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει ο σύζυγος για να κρατήσει την οικογένεια. Ναι, κάπως είναι το κουβαλητής. Και θεωρείται και θετικό, ε. Ήταν ναι, κουβαλητής. Θετικό, είναι, φέρνει πράγματα. Κάτσε, Ανίτα, είναι ωραίο πράγμα. Και το σεβόμαστε ότι είναι κουβαλητής, είναι από αυτά που πρέπει να είναι. Λίγο προϊστορικό δεν είναι όλο αυτό ο κουβαλητής που φέρνει το ζώο. Μόνο με σένα που ξέρει αυτό. Κανένα από αυτά δεν είναι για πατρισίδιο. Για πάμε. Ήταν κουβαλητής, όλα καλά, ναι. Έβγαζε και τα σκουπίδια έξω, Όχι, όχι. Ένιωθα σιγουριά δίπλα του. Δεν μου είχε δώσει ποτέ την παραμικρή υπόνοια ότι μπορεί να με απατήσει ή μπορεί να κάνει μια εξωσυζυγική σχέση. Ναι. Και ειλικρινά μακάριζα τον εαυτό μου που είχα έναν άνθρωπο τόσο πιστό στα χέρια μου, στη ζωή μου. Γιατί άκουγα από φίλες και από συγγενικό περιβάλλον και τέτοια ότι διαλούσαν οι γάμοι με εύκολες αφορμές. Και εγώ ένιωθα τυχερή. Ένιωθα σιγουριά. Ωραία. Ώσπου κάποια στιγμή, ένα βράδυ που δεν είχα ύπνο, κατεβαίνω στην κουζίνα να πιω λίγο νερό και ακούω μέσα από το λάπτοπ να χτυπάει ένα μήνυμα στο Messenger. Αχα. Είχαμε ένα κοινό προφίλ, οι δυο μας, με φωτογραφίες, με φίλους, με συγγενείς, αλλά δεν μας είχαν συνηθίσει να μας στέλνουν αργά μηνύματα. Ναι. Έτσι λίγο από ανησυχία και λίγο από περιέργεια ανοίγω το λάπτοπ και βρίσκω ένα μήνυμα ερωτικού περιεχομένου. Ναι. Γεμάτο πάθος και εκείνη την ώρα αρχίζω και παγώνω. Ναι. Κατεβαίνω λίγο στα μηνύματα, βρίσκω φωτογραφίες από πολύ ιδιαίτερες στιγμές. Το προφίλ αυτό ήταν του άντρα μου, ένα κρυφό προφίλ, ένα δεύτερο προφίλ, το οποίο εγώ δεν το ήξερα. Δεν ήταν για να το ξέρεις, γι' αυτό. Την κοπέλα όμως που του στείλε το μήνυμα την ήξερα. Τι λες, παιδί. Την ήξερα. Ήταν η πρώτη του αγάπη. Μου είχε μιλήσει για αυτή την κοπέλα, ότι από τον καιρό που ήταν στο πανεπιστήμιο, αγαπιόντουσαν, 4 χρόνια ήταν μαζί, αλλά οι γονείς τους δεν τους άφησαν να προχωρήσουν. Και έτσι αυτή η σχέση διαλύθηκε. Πού να ξέρω όμως, Ανίτα, ότι μέσα του δεν είχε σβήσει αυτή η αγάπη. Έτσι, μέσα από αυτό το δεύτερο προφίλ, το ψεύτικο, έψαξα και τη βρήκε. Να σου πω, τη βρήκε μέσω Facebook, δηλαδή. Ναι. Μέσα ψεύτικο προφίλ τη βρήκε. Με δεύτερο προφίλ. Το δεύτερο προφίλ, το κρυφό που είχε. Α. Έψαξε και τη βρήκε αυτή την κοπέλα. Και τους ξαναφούντωσε αυτό που είχαν αυτό, τότε. Άμα, ναι, άμα υπήρχε, φουντώνει αυτό, δεν μαζεύεται. Κιόλας. Ένιωσα τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια μου. Να. Δεν περίμενα ποτέ ότι ο άντρας μου θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Να. Αισθάνθηκα ότι εκείνη τη στιγμή... Απογοητεύτηκες πολύ, Απογοήτευση, προδοσία... Ναι, γιατί δεν ήσουν και έτοιμη γι' αυτό, καταλαβαίνεις. Ναι. Του είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, ένιωθα ερωτευμένη μαζί του και ήταν και εκείνος ερωτευμένος μαζί μου. Ακόμα και στις ιδιαίτερες μας στιγμές έλεγε ότι το κάνει με πολύ συνέστημα και είχε έντονα συναισθήματα για μένα. Οπότε όταν είδα όλο αυτό το σκηνικό, γκρεμίστηκε μέσα σε ένα λεπτό, γκρεμίστηκαν τα πάντα. Να. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Το σκεφτόμουν. Δηλαδή είχατε σχέση κανονική, έτσι? Είχανε σχέση κανονική για 4 χρόνια. Έλα ρε φίλε. Για 4 χρόνια. Facebookική σχέση, ναι. Εξωσωματική ή... Έβλεπα, ήταν... όχι, γιατί είχε φωτογραφίες από ιδιαίτερες στιγμές τους. Α, είχανε και ιδιαίτερες, ναι. Κανονικά δηλαδή. Οπότε είχανε βρεθεί, δεν ήτανε μόνο στα λόγια. Ναι. Αυτό μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, γιατί δεν μου είχε δώσει εμένα δικαίωμα. Να βλέπω ότι λείπει από το σπίτι, ότι πάει με φίλους σε μπαράκια, ότι κάτι. Ναι, εγώ πολλές φορές του λέγα, βγες να πας να πιείς ένα καφέ με τους φίλους σου. Ναι. Και εκείνος δεν έβγαινε. Δηλαδή, ότι κάναμε, τα κάναμε παρέα. Τι λες, ρε φίλε. Αυτά είναι όμως. Άμα τα κάνεις όλα παρέα, δηλαδή κάτι γίνεται σήμερα με μένα. Και... Έχω και δεν ήθελε. Πώς συναντιόντουσαν αφού λέτε τα κάνετε όλα μαζί? Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω πότε βρισκόντουσαν. Απλά οι φωτογραφίες έδειχναν ότι. Είχαν βρεθεί. Παιδί μου, τύπου, και σε πολύ ιδιαίτερα. Παιδιά, ακούστε να σα πω κάτι. Ο άνθρωπος είχε τη σχέση του,
με την κοπέλα με την οποία δεν είχε ποτέ, δεν του είχε βγει ποτέ από το μυαλό. Μέσω του Facebook αναζωπηρώθηκε, ναι, να πούμε αυτό. Και δεν ήθελε να χαλάσει προφανώς και τη σχέση του με σένα. Σου λέει να το κρατούμενο και πάμε για άλλο. Ωραία, τώρα αν αυτό δεν έπεφτε στην αντίληψή σου, εγώ θέλω να ρωτήσω, τι θα γινότανε? Παράλληλος δράση. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το διέλυε, γιατί τελικά όταν πήρα την απόφαση και του μίλησα, ότι ανακάλυψα αυτό το προφίλ, αυτά τα λόγια, αυτά τα μηνύματα, τις φωτογραφίες, δεν το αρνήθηκε, το παραδέχτηκε. Α, το είπε. Τι να πει, δεν γίνεται να αρνηθεί κιόλας. Τι να πει, εδώ είχε φουλ φωτογραφία. Και μάλιστα, την ώρα που συζητάγαμε, δάκρυσε και μου είπε ότι για σένα έχω μεγάλα συναισθήματα, όμως... Την αλλά κοπέλα πιο μεγάλα αυτή, για την άλλη. Ναι. Θέλω να συνεχίσω τη ζωή μου γιατί την αγαπώ. Ναι. Τα υπόλοιπα μου χρόνια θέλω να τα ζήσω μαζί της. Εντάξει, άρα το είπες, θα είσαι άνθρωπος, ναι, και τον έβγαλες και εσύ από τη δύσκολη θέση να μην το συνεχίζει αυτό το ξεφτιλίκι τόσο καιρό. Γιατί είναι ψιλοξεφτίλα, ναι, τώρα το, ναι, το να είσαι σε σχέση και με τη γυναίκα σου και με άλλη γυναίκα παράλληλα. Είναι και ταλαιπώρια, κατάλαβες. Δεν είναι ότι είχε μία στιγμιαία, να πούμε, ένα ταραβέρι, μια περιπέτεια, κάτι. Εδώ μιλάμε τώρα για διπλή ζωή κανονική. Δυστυχώς. Με τη μαντάμ, εσύ μίλησες? Με την κοπέλα, όχι, δεν μίλησα καθόλου. Mm. Δεν το θεώρησα καλό ούτε για μένα ούτε για την όλη κατάσταση. Ναι. Απλά όταν μου ζήτησε το διαζύγιο, του το έδωσα. Ωραία, δύο να σε χρόνια... ρωτήσω κάτι, Μαρία μου, εγώ τώρα. Λες στην αρχή εσύ ότι προσέξτε αυτό το μαραφέτη, το Facebook, γιατί διαλύει, ναι, σπίτια. Το πρόβλημα τώρα είναι λοιπόν το Facebook, στη δική σου σχέση, πιστεύεις? Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε το Facebook, ναι, πολύ πιθανόν δεν θα την είχε ψάξει να τη βρει. Ναι, και άμα είχα ανοίξει, θα ήμουν δάχτυλο επίσης. Ναι. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος ψάχνει. Όταν ψάχνει ο άνθρωπος, βρίσκει. Απλώς το Facebook το έκανε λίγο πιο γρήγορο και πιο εύκολο. Και πιο εύκολο. Είναι πολύ επικίνδυνο πάντως. Επικίνδυνο το βρίσκεις. Το θεωρώ πολύ επικίνδυνο, γιατί αν δεν έχεις το μυαλό σου να. Και να είσαι συνετός στο πώς θα το χειριστείς, βρίσκεις μεγάλα προβλήματα. Μπαίνεις σε μεγάλους μπελάδες. Από το Facebook. Ναι. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι είναι το Facebook που δημιουργεί το πρόβλημα? Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αυτός στη σχέση του με σένα ήταν μια χαρά και όλα καλά και ωραία, τι νόημα έχει τώρα το Facebook και το Instagram και όλα αυτά? Ναι. Δηλαδή, πού είναι το πρόβλημα με αυτά? Του το έκανε πιο εύκολο. Άρα λοιπόν του ήταν θέμα διευκόλυνσης, δεν ήταν θέμα πρόθεσης, δεν άλλαξαν οι προθέσεις του. Ήταν σε κοντινές περιοχές μεταξύ τους, δηλαδή η κυρία που έμενε κοντά σε εσάς? Όχι, δεν ήταν ιδιαίτερα κοντά. Στην ίδια πόλη ήμασταν, δηλαδή, αλλά σε άλλη περιοχή. Βάλε μας στο μυαλό σου, γιατί δεν ενώ το Facebook δεν έχει πολύ να βοηθήσει. Δηλαδή, αυτός αν ήθελε κάπου να την ψάξει, θα την έβρισκε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, το Facebook. Αυτό είπε. Απλά βρήκε. Πού περίπου είναι, δηλαδή, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλα. Το φέρει, δηλαδή, στο διάβολο, το φέρει στο σπίτι σου μέσα. Αυτό θέλει να πει η γυναίκα. Είναι πειρασμός όμως το Facebook. Δηλαδή, όπως και να το κάνεις, μπαίνεις στη διαδικασία λίγο έτσι και αυτά. Να δεις τι κάνει μία πρώην. Όχι μόνο μία πρώην, γενικά να ψαχτείς. Είναι δυστυχισμένη, είναι ευτυχισμένη, τι γίνεται τώρα που δεν είναι μαζί σου? Όχι, περίμενε, το πρόβλημα είναι σε αυτούς που δεν ξέρουν να το χρησιμοποιούν. Δηλαδή, το Facebook έχει ρύθμιση μυστική συνομιλία. Τώρα μιλάς. Αυτό είναι το ζήτημα. Εσύ το βρήκατε στον υπολογιστή ανοιχτό, έτσι. Ναι, δηλαδή, ούτε καν είχε κρυφτεί. Λογικά το ξέχασε το βράδυ να το κλείσει. Γιατί εγώ, αν το είχε κλείσει, δεν θα χτύπαγε το μήνυμα. Ναι. Και έτσι βρήκα, ανακάλυψα το δεύτερο προφίλ. Απλά πίστευε ότι η Μαρία δεν πρόκειται ποτέ να το ψάξει. Ναι. Τι έλεγε τώρα εσύ όμως, τι έχει το Facebook? Δώσε λίγες οδηγίες αυτού. Αυτό συμβαίνει όταν είμαστε αναλφάβητοι με την τεχνολογία. Δηλαδή, κάποιο που δεν έχει πολύ μπει στο πράγμα όλο αυτό. Πάει και κάνει την κουτσουκέρα και το βρίσκουν εύκολα μετά. Δηλαδή, στο Messenger, ναι, υπάρχει μία ρύθμιση που λέει μυστική συνομιλία. Μάλιστα. Ανοίγει άλλο παραθυράκι, ναι, που ρυθμίζει από κάτω το χρόνο με τον οποίο σβήνουν τα μηνύματα. Προσέξτε εσείς που θέλετε να κάνετε τέτοια. Μα έτσι κάνουμε όλοι. Μην είναι. Ναι. Έτσι κάνουμε όλοι. Όχι όλοι. 15 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα, 1 λεπτό, 5 λεπτά. Ναι. Και αν πάρει, ας πούμε, 1 λεπτό, σε 1 λεπτό σβήνουν τα μηνύματα αυτόματα όλα. Και δεν μείνει τίποτα ίχνος πίσω. Έτσι, θα μετά και δύο σας. Και ότι έγινε, έγινε. Δεν θα είχε κουνηθεί, φίλο. Τίποτα, αλλά τίποτα. Δεν είναι λάθος. Αχ, φίλοι μου, τώρα είσαι σε όλα αρκουδά. Τώρα είμαι μόνη μου, γιατί φοβάμαι να ξαναεμπιστευτώ να κάνω κάποια σχέση. Ναι. Μπορώ να πω ότι ακόμα πονάω. Δεν πάμε τώρα στο θέμα μας εδώ, μαράκι. Διότι μπορούμε να βρούμε ένα αγόρι, μια χαρά για σένα, για να ξεπεράσεις και τον πρώην και να σταματήσεις το σόλο. Χριστούγεννα έρχονται. Ε,
Είδες πώς σε καταλαβαίνω. Να, φωτίστηκε το πρόσωπό της, παιδιά. Φωτίστηκε το πρόσωπό της. Τι λες, Γιώργο? Μήπως θέλει καλοκαιρινό ραντεβού. Καλοκαιρινό ραντεβού, τα Χριστούγεννα. Είναι, ο Γιώργος είναι καταπληκτικός σήμερα. Είναι δηλαδή εύστοχος πάρα πολύ. Είναι εντός θέμα. Για δώστε μια γραμμή. Ποιος είναι στη γραμμή μας, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Ανίτα, είμαι η Δώρα από τη Ρόδο. Μάλιστα, είμαι Δώρα. Είμαι 37 ετών. Μάλιστα. Και πήρα τηλέφωνο στην εκπομπή σας γιατί αντιμετωπίζω ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Βεβαίως, είμαστε στη διάθεσή σας. Έχω μία σχέση εδώ και 5 χρόνια με έναν άντρα αρκετά πλούσιο και μου παρέχει πολύ άνετη ζωή. Μια χαρά είσαι. Τα ταξίδια μου, δεν βλέπω τα πρόβλημα προς το παρόν κανένα. Τα ρούχα μου, τα πάντα. Ναι. Αλλά εδώ και λίγο καιρό, εδώ και 3 μήνες, έχω αλλάξει τα αισθήματά μου απέναντί του. Ναι. Γιατί μέσω Facebook έχω βρει την προηγούμενη σχέση που είχα μαζί του 8 χρόνια. Είμαι πεπισμένη τώρα ότι δεν τον έχω ξεπεράσει ακόμα, τον αγαπάω. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Είμαι σε πολύ μεγάλο δίλημα. Θέλω πολύ σε λάθος εκπομπή έχεις πάρει. Για διλήμματα παίρνουμε το πρωί. Το πρωί στην Κατερίνα την καινούργια για διλήμματα. Κάνει κάποιο λάθος. Δεν μπορείς στις καθημερινές μήπως εσύ και εμφανίστηκε σε βασίλειο. Επειδή για το Facebook και επειδή έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα, γι' αυτό. Ναι. Δεν είναι και η Μαρίνη Μαρίνη που το γίνει, θα χτυπήσει μια από τα σενάρια. Να σου πω τώρα, φίλε, ακριβώς το πρόβλημα που είναι. Εσύ δεν είσαι καλά με τον. Πλούσιο. Με το φορτωμένο κύριο, πόσα χρόνια, 5 χρόνια τον έχει. Είμαι πάρα πολύ καλά γιατί μου παρέχει τα πάντα. Ωραία. Αγαπάω τον προηγούμενο. Αγαπάω πάρα πολύ. Άμα υπάρχει χώρος για αγάπη στην καρδιά σου, μεγάλος, αν είσαι ανοιχτός άνθρωπος, large και μπορείς να αγαπάς κόσμο και δουνιά, όλοι ευπρόσδεκτοι είναι. Η γνώμη μου τώρα πει, πάρε το πρωί όμως, μήπως σου πούνε άλλα πράγματα που ξέρουν καλύτεροι άνθρωποι περί διλημάτων για να μπερδευτούμε. Εντάξει. Σκέφτομαι να ζήσω μαζί του, ναι. Γιατί δεν ξέρω, όλη μέρα μιλάμε συνέχεια, στέλνουμε μηνύματα, φοβάμαι να μην με δει η τωρινή μου σχέση και είμαι πολύ έτσι. Ο προηγούμενος σας τι δουλειά κάνει. Ρε παιδιά, τι ψάχνει. Ο προηγούμενος τι δουλειά κάνει, μπορεί να είναι. Να μην έχει. Τώρα θα συζητήσω αυτό το ιδιωτικό υπάλληλο. Όχι, τον πρώτο. Τον καινούριο. Λάθος, όχι. Τι να σου πω. Όχι, όχι. Μα κοίταξε να δεις τώρα, μας συζητάς να σου απαντήσουμε σε κάτι το οποίο δεν είναι γεννημένο για να απαντηθεί το ερώτημα τις εποχές αυτές που διανύουμε. Μας λες ότι έχεις βρει φορτόγκα σύντροφο, πεντετούς σχέσεις, ο οποίος κάνει φουλ παροχή και γουστάρεις κιόλας και περνάς καλά μαζί του και είσαι πολύ ικανοποιημένη. Και μου λες εμένα τώρα ότι βρίσκεσαι σε δίλημα. Λοιπόν, με τον ιδιωτικό υπάλληλο. Με τον άνθρωπο με τον οποίο έχεις σχέση από το παρελθόν και το βρήκες στο Facebook. Το θέμα είναι τώρα τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να πάω. Άκουσε με. Τι ώρα βγαίνουν στην Κατερίνα τα διλήμματα? Θα πάρει 11.30 ώρα το πρωί στην Κατερίνα καινούργιο το πρωί. Μπράβο. 12 η ώρα περίπου θα βγει στον αέρα. Διλήμματα διεκπεραιώνονται Δευτέρα με Παρασκευή. 11 με. Στο ευτυχείτε. Ευτυχείτε. 11 με μία περίπου. 11 με μία. Εκεί διεκπεραιώνονται. Και θα σα δώσω σαφεί συμβουλέ. Εμεί τη δική μα σα τη δώσαμε. Ευχαριστώ πολύ, Ανίτα. Να είστε καλά. Για ό,τι άλλο θέλετε, καλέστε μας να σας παραπέμψουμε όπου πιστεύετε. Να ζήσετε σε άλλες εκπομπές. Εδώ είμαστε, Ανίτα. Κοίτα ό,τι θέλετε. Ο επόμενος να περάσει, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας, εμπρός. Γεια σας. Πείτε μου κι εσείς. Είμαι η Μαρία. Μάλιστα. Εγώ παίρνω από Ελευσίνα. Είμαι 40 χρονών. Μάλιστα. Έχω βιώσει κι εγώ κάτι άσχημο, όπως η κυρία εκεί. Μάλιστα. Εμένα με απάτησε ο άντρας μου, γιατί είχε σχέση μέσα από το Facebook με μια κοπέλα. Ναι. Εσάς σας απάτησε γιατί σας απάτησε, όχι γιατί είχε σχέση μέσα από το Facebook. Σας απάτησε γιατί θα σας απαντούσε, είτε μέσω Facebook, Instagram, είτε διαζώσεις. Εγώ πιστεύω ότι ο άντρας μου ήταν πολύ καλός, τον είχα 10 χρόνια. Δεν μου είχε κάνει ποτέ κουτσουκέλα. Ποτέ. Έρχεται η στιγμή όμως. Με το Facebook, σαν να πήραν τα μυαλά του αέρα, δεν ξέρω τι έπαθε. Να. Ο άντρας μου δεν έβγαινε. Δεν πήγαινε για καφέ, δεν έβγαινε στο καφενείο. Γι' αυτό έσκασε. Έσκασε, μαντάμ. Έσκασε. Δεν μπορούσε άλλο. Καταπιεσμένο. Μαντάμ, 25 ώρες την ημέρα σας έβλεπε. Μπροστά του και τον βλέπατε. Έσκασε ο άνθρωπος. Που ούτε για καφέ δεν πήγαινε, ούτε για μια βόλτα δεν το πήγαινε. Επιλογή του ήταν, Ανίτα. Επιλογή του ήταν. Επιλογή του. Μετά όμως κάποια στιγμή σκύλο βαρέθηκε. Εγώ νομίζω ότι πήραν τα μυαλά του αέρα με το Facebook. Πήραν από το Facebook. Δεν πήραν τα μυαλά του αέρα. Πήρα αέρα ο ίδιος ο άνθρωπος. Αερίστηκε ο άνθρωπος, πήρε τον αέρα του και πήρε την ανάσα του. Είδε έξω τι γίνεται στον κόσμο.
Ναι, βρε Ανίτα μου, αλλά είναι σωστό. Είναι σωστό όμως αυτό που μου έκανε εμένα που βρήκε φιλενάδα μέσα από το Facebook. Και μπήκα εγώ ναι, από το Facebook είναι το πρόβλημα. Δεν θα πει κανείς ένα σωστό ή λάθος, αλλά σας εξηγώ με έναν τρόπο ότι δεν είναι το ίδιο. Η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι το ίδιο το Facebook που δημιουργεί τα προβλήματα, μαντάμ. Είναι οι ίδιες οι σχέσεις. Οι άνθρωποι από ένα σημείο και μετά βαριούνται στη σχέση οι άνθρωποι. Και κάποια στιγμή προσπαθούν να βρουν διέξοδο μέσα από άλλα παράθυρα επικοινωνίας. Ένα εκ των οποίων, και μεγάλο για την εποχή μας, είναι το social media. Βλέπε Facebook, Instagram κλπ. Τέτοια μέσα μαζικής που... Tinder. Tinder, εγώ συνέχεια με το Tinder. Τι είναι το Tinder? Είναι απλικές γνωριμιών. Ωραία, θα μας το εξηγήσει κάποιος. Ναι. Α, το Tinder, το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Αυτά το ξένο η πλατφόρμα. Ναι, ναι, που βγαίνει που... φωτογραφίες ναι. Γύρω-γύρω. Θέλω να σου πω, πώς δεν το ξέρω, γιατί δεν το ξέρω, δεν κατάλαβα. Να αποβληθεί ο κύριος από την αίθουσα. Άλλο στα βροκοπιά δεν είναι το Tinder, δηλαδή από πού είμαι από τόσο, από τη σπηλιά. Λοιπόν, θέλω να σας πω, μαντάμ, ότι μην το παίρνετε, μην το χρεώνετε στο Facebook. Αυτό θέλω να σας πω. Mm-hmm. Βρείτε πού είναι τα πραγματικά θέματα στη σχέση, καταλάβατε. Σωστό. Ναι, απλά το πρόβλημα ξεκίνησε με το Facebook. Όχι, το πρόβλημα υπήρχε. Φάνηκε με το Facebook. Μα είναι δυνατόν, Ανίτα μου, θα σου μιλήσω ειλικρινά. Έμπαινε σε αυτό ναι. Και έβλεπε εκεί όλες τις γυναίκες που ήταν... Διαθέσιμες. Που διαθέσιμες. Έτσι, ελεύθερες πολύ. Και ουσιαστικά του πήραν τα μυαλά του αέρα, εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Γιατί πριν ο άνθρωπος ήταν οικογενειάρχης, ήταν στην οικογένειά του, δεν έβγαινε, δεν έκανε. Ναι. Ενώ από εκείνη τη στιγμή πήραν τα μυαλά του αέρα, και ξεκίνησε και κοίταγε από εδώ και από εκεί, έστενε μηνύματα και έμαθε σιγά σιγά, έστενε μηνύματα. Να, ναι. Έστενε φωτογραφίες, τα βρήκα εγώ, Ανίτα. Ήρθε ένας ξαδερφός μου, μου βρήκε τους κωδικούς, το ανοίξαμε, το είδαμε. Έστενε φωτογραφίες και δικές του και αυτή έστενε φωτογραφίες δικές της. Και γράφανε μηνυματάκια, κανονίζανε ραντεβού. Από τα μηνύματα κατάλαβα ότι βγήκανε. Συναντηθήκανε, γιατί έγραφε αυτή μετά τι ωραία που περάσαμε. Ναι, εντάξει, αυτοί περνάγανε πολύ ωραία, όπως κατάλαβες. Εσύ δεν περνάγες ωραία, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αφού ρωτάτε και μας καλείτε εδώ τώρα, βλέποντας τη Μαρία, όλοι νομίζω συμφωνούμε στο γεγονός ότι δεν είναι το Facebook και το social media ο λόγος για τον οποίο οι σχέσεις των ανθρώπων καμιά φορά έρχονται σε ρήξη. Είναι η ίδια η σχέση, η οποία κάποια στιγμή τελειώνει. Βαλτώνει. Βαλτώνει και όταν αρχίζεις να τραβερίζεις αριστερά-δεξιά, θα τη βρεις την άκρη. Απλά το Facebook είναι πιο, στο κάνει πιο εύκολο. Καταλάβατε, μαντάμ. Ναι. Εσείς τώρα έχετε χωρίσει κι εσείς. Εγώ βασικά τον έδιωξα, μετά αυτός με παρακάλεσε, τον ξαναδέχτηκα, μου είπε δεν θα το ξανακάνω, θα κλείσω το Facebook. Το ξανάκανε. Ακόμα δεν το έχει ανοίξει το Facebook, τώρα θα το ανοίξω εγώ. Περίμενε. Instagram ανοίξει άλλο προφίλ. Έχει ανοίξει άλλο προφίλ. Instagram και τα άλλα. Μάλιστα. Δεν ξέρω, θα τα ελέγξω εγώ όλα αυτά τώρα. Τώρα πήγαινε κάτι να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το ξάδερφο κοντά. Δεν σου περνάει από το μυαλό, βέβαια, ότι υπάρχει κάτι άλλο, ότι περάσατε από μια φάση στη σχέση, Πιστεύω ότι έκανε κάτι κακό, το μετάνιωσε. Ναι. Και τώρα έρθει και μου ζήτησε συγγνώμη, ναι. Το δέχτηκα ναι. Και είμαστε καλά τώρα εννοείται. Μια χαρά είσαστε τώρα. Λοιπόν, μια χαρά. Μέχρι να έρθει η επόμενη φορά. Περιμένεις τι? Περιμένω, θα μου το ξανακάνει. Α, ναι. Το περιμένετε. Εσύ τώρα λοιπόν, να σου πω τι έχει γίνει. Με το Facebook σας έφτιαξε τη σχέση. Διότι από εκεί που είχατε σκυλοβαρεθεί ο ένας τον άλλο, ήρθε να ταραβερίστηκε αυτός μέσω του Facebook, ξαναμαζευτήκατε εκεί πέρα και ξαναταραβεριστήκατε και ξαναφτιαχτήκατε. Και τώρα έχετε ήδη αρχίσει να βαριόσαστε και περιμένεις εσύ πότε θα ξαναταραβεριστεί αυτό στο Facebook για να ξανασχοληθεί το ένας με τον άλλο. Δηλαδή, αν ήταν. Να είχαμε να λέγαμε, λέγεται αυτό, Μου έκανε και καλό το Facebook. Σούπερ καλό. Το καλύτερότερο. Πρέπει να παρακαλάς να ταραβερίζετε αυτό στο Facebook και εσύ για να μπορείτε να έχετε και κάτι να ασχολείστε, γιατί αλλιώς βαριέστε. Άμα το ξανακάνει, δεν πρέπει να πατήσει ούτε το κατόφλι. Να. Ούτε το κατόφλι. Ωραία, γεια σου τώρα, Μαρία μου. Γεια σου. Μαρία, είναι η κοπέλα που είναι εδώ. Πώς είναι το όνομά σου, Μαρία. Μαρία κι εσύ, ωραία. Γεια σου, Μαρία μου. Γεια. Ωραία. Η ίδια ήταν. Όχι, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι το Facebook που δημιουργεί το πρόβλημα. Καταλάβατε. Όχι, η Μαρία ήταν η Μαρία που μιλάει. Ναι, γιατί υποτίθεται ότι δεν είναι. Ποιος είναι τώρα στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, μπρος, λέγεται. Γεια σας, καλησπέρα σας. Γεια σας, είμαι η Ελένη. Γεια σας, Ελένη μου.
Είμαι 40 ετών. Μάλιστα. Έχω καταστραφεί με αυτό το Facebook. Γιατί έχετε καταστραφεί εσείς? Μου έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Δηλαδή... Έπιασα τον άντρα μου και έστελνε μηνύματα σε μία γυναίκα. Τους παρακολούθησα μία φορά, τους παρακολούθησα δεύτερη, έχω κρατηθεί μέχρι τώρα. Σήμερα έχουν ραντεβού και ετοιμάζομαι να κάνω μεγάλο πανικό. Κάνε ντου, κάνε ντου. Δεν θέλουμε κάμερα. Κάνε ντου στο ραντεβού. Δηλαδή, αυτό το πράγμα ξεπερνάει... Κάνε ντου, σου λέω. Κάνε ντου. Απόψε θα μας γράψουν οι εφημερίδες. Τι εννοείς, έχουν ραντεβού, εσύ έχεις δει ότι έχουν... Εννοώ, θα την ξεμαλιάσω, Ανίτα μου. Θα εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό όμως που λες τώρα. Είναι το δυνατόν θέμα... να την πέφτουν στους άντρες μας από το Facebook. Και ο άντρας σας τι έκανε, έκατσε. Α, έκατσε, βεβαίως, αφού είχε ραντεβού μαζί, ωραία, την γνώρισε. Πολύ ωραία. Εγώ λέω να πας να γνωριστείτε όλοι μαζί, διότι μπορεί η κοπέλα αυτή να μην είναι... να μην έρχεται να απειλήσει τη σχέση σας. Μπορεί να είναι κάποια φίλη του και να έχει την ανάγκη αυτός ο άνθρωπος να μιλήσει. Δες πρώτα τι γίνεται. Είναι μία σουρλουλού, έχει ένα Facebook, το πώς δίνεται για να προκαλεί τους άντρες και έχει ξεσηκώσει τον άντρα μου. Δηλαδή ο σύζυγος δεν φταίει πουθενά. Όχι. Μόνο η κοπέλα φταίει για σας. Δεν φταίει ο σύζυγος, φταίει η κοπέλα. Και αυτός φταίει που πηγαίνει και αυτός εκεί πέρα και να παιδιά, συγγνώμη, υπάρχει έξαλλη μαντάμ που καλεί, μου λένε. Έξαλλη. Συγγνώμη, εμείς αυτό που θα σας πούμε είναι προσέξτε εσείς τη σχέση σας, τι κάνετε. Δεν σας φταίει η κοπέλα που πάτε να ξεμαλιάσετε, υπενθυμίζω. Είναι σκοματήρη η κοπέλα. Εντάξει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια σας. Τι θέλει, κυρία, καλησπέρα σας, την επόμενη γραμμή. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Με εμένα μιλάτε? Βεβαίως, ποια είστε? Σας παίρνω από Κρήτη. Μάλιστα. Και εγώ να σας πω κάτι. Πιστεύω δεν φταίει το Facebook. Μπράβο. Πιστεύω φταίνουν και οι ανθρώποι. Τα δικαιώματα που δίνουμε. Αχα. Και σε οτιδήποτε. Μάλιστα. Και εγώ έχω μια σχέση με έναν άνθρωπο 1,5 χρόνο. Ναι, τον αγαπάω πάρα πολύ. Είμαι ερωτευμένη. Ναι. Για πρώτη φορά ζωή μου ένιωθα έτσι. Τον αγαπάω. Αφάνταστα. Δεν μπορεί να πάτε. Ναι. Εντάξει, ο χαρακτήρας του πιστεύω είναι... δεν είναι το Facebook. Ναι. Ο άνθρωπος που πιστεύω θέλει να ψάχνει, δεν ψάχνει. Σωστή. Και εγώ έχω Facebook πολλά χρόνια, 15 χρόνια, όμως δεν ψάχτηκα ποτέ, δεν με νοιάζει. Το εσείς Facebook τώρα το με το σύντροφο... για τους ανθρώπους μου. Ωραία. Εσείς με το σύντροφό σας έχετε θέμα, έχετε πρόβλημα? Ναι. Σήμερα χωρίσαμε. Σήμερα χωρίσατε. Εντελώς. Πρώτη φορά. Δεν είναι όχι, πολλές φορές. Α, εντάξει. Συνήθεια. Απλά σήμερα είναι τελευταία φορά, πιστεύω εγώ. Οριστικό. Καλά, κάθε φορά έτσι νομίζουμε όταν μανουριάζουμε ότι είναι τελευταία φορά. Όχι, λάθος κάνετε. Έχουμε πει βαρύες κουβέντες. Καλά τώρα, τι θα νιώσει. Όταν λες θα νιώσει πάρα πολύ. Ναι. Πιστεύω φταίει ένας που χωρίζει, που φεύγει, έχει γυναίκα. Περίμενε τώρα. Το όνομά σου θα μας το πεις, πες ένα όνομα γιατί δεν θες να ακουστεί. Μαρία. Όλες Μαρίες. Μαρία σήμερα όλες. Ναι. Να σου πω, Μαράκι, τι ηλικία έχεις? 46. 46? Ναι. 46. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ο άνθρωπος μου είναι πιο μεγάλος από μένα. Πόσο είναι αυτό? Μπορεί να φταίει 63. Μπορεί να φταίει... 46, 63... είμαστε πού στο... Κρατιέται μια χαρά, 17 χρόνια μου. Μια χαρά σε ηλικία. Να σου πω τώρα κάτι. Εσείς δεν είσαστε παντρεμένοι δηλαδή? Όχι, εγώ χωρίζω πολλά χρόνια με τον άνθρωπό μου που ήμουν παντρεμένη. Τώρα με αυτόν εδώ είσαι πολλά χρόνια μαζί? 1,5 χρόνο. Και περνάτε καλά? Περνούσαμε καλά πριν να μπουν πάλι σχέση. Ναι. Και που πιστεύω δεν φταίνε αυτές. Ναι. Άφηνε αυτός που όφησαν μικρές. Άφηνε πόρτες. Αυτό σου είπα και εγώ, παιδί μου. Δεν είναι έτσι. Δεν είπα εγώ το αντίθετο. Ναι, 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 ναι. Συμφωνείς κι εσύ αυτό. Να σου πω, τον 1,5 χρόνο που είσαστε μαζί, ζείτε μαζί? Μαζί ζούσαμε. Ναι. Πολλές φορές ήθελε να φύγω. Έχω και εγώ δικό μου σπίτι. Ναι. Ήθελε να φύγω πολλές βραδιές. Ναι. Για να κοιμηθεί μόνος του, έλεγε. Ναι. Και συγκεκριμένη τη βραδιά αυτή έπαιρνε άλλη γυναίκα σπίτι. Α, το είχες τσεκάρει εσύ, ε? Για να μιλήσω. Α, άρα... Γιατί... Ορίστε. Άρα είχες αποδεχτεί το γεγονός ότι αυτό σου έλεγε παραμύθι ότι θέλει να μείνει μόνος. Προσπαθούσα να το παλέψω ή τον αγαπάω. Ναι. Γιατί αυτή τη φορά είναι τα συναισθήματα τόσο αληθινά. Ναι.
Τώρα, εσύ είχες αποδεχτεί ότι αυτός, ας πούμε, κάθε... είχες τσεκάρει ότι σου λέει Δράκο, ότι σου λέει παραμύθι, ναι, ναι, έχω διαβάσει και μηνύματα. Ναι. Ωραία. Και τι έκανες, το παπί ή είπες κάτι? Μάλλον, εντάξει. Α, τα είπες. Έκανε στο Facebook, με διάγραψε το Facebook του. Τώρα, σε αυτή τη φάση? Όχι, παλιά. Παλιά. Το πάλεψα κι εγώ, γιατί τον αγαπάω. Ναι. Πιστεύω αυτός δεν ξέρει τι θέλει. Είναι εγώ... Θέλω να μάθω κάτι. Εσύ έχεις αποδεχτεί ότι αυτός ο άνθρωπος σε αυτή τη σχέση κατά καιρούς θα κάποιες βραδιές θα είναι και με άλλες γυναίκες, θα έχει παράλληλες ταραβέρια κτλ. Για αυτό έχω πληρωθεί. Να σου πω ότι δεν το αποδέχομαι, γι' αυτό είμαι και χάλια. Άμα δεν μπορείς να το δεχτείς. Δεν όλα καλά. Και κάνεις την υπεράνω, ε. Το παίζεις άνετη, ε. Δεν το παίζω άνετη. Λάθος κάνεις. Γι' αυτό χωρίσαμε σήμερα εντελώς. Α, του την είπες στα ίσα ότι δεν αντέχεις άλλο αυτό? Ναι, και γενικά θα θέλε, λέει, να είναι έτσι η ζωή του. Ωραία, να σου πω κάτι. Το κακό, ξέρεις, είναι, Ανίτα, αυτός ο άνθρωπος έχει πολλά λεφτά, ναι, καλή θέση, ναι, κοινωνία, όνομα, καλό. Ναι, ναι, ναι. Και όλες οι γυναίκες γενικά τον βλέπουν σαν το γαμπρό, σαν το, πώς το λένε, καλό γαμπρό. Μάλιστα. Ε, και του δίνουν και αυτές τις ευκαιρίες για να κάνει, ναι, αυτά που κάνει. Αλλά όμως και εσύ ένας λόγος τον οποίο τον γουστάρεις είναι και αυτός, γιατί έχει μια υπόλοιπη... Όχι, όταν τον γνώρισα, λάθος κάνεις. Τον εγνώρισα κατά λάθος και δεν ήξερα καν ποιος είναι. Μάλιστα. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, στα πλαίσια της γενικότερης εκτίμησης που έχουμε για τους ανθρώπους, είναι ένας λόγος και το γεγονός ότι μπορεί να είναι καταξιωμένοι στη δουλειά τους, άνετοι οικονομικά τους, κάνουν τους ανθρώπους γοητευτικούς αυτό. Όχι, δεν ήξερα καν. Κατά λάθος, όταν τα άμαθα, τι γίνει το πρόβλημα, ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Δεν, ναι, το ψάξα. Το θέμα τώρα είναι τι θα κάνουμε με σένα τώρα, γιατί με αγχώνεις εσύ έτσι όπως μου το αφήνεις. Τίποτα. Τίποτα, δεν πρόκειται. Απλά ήθελα να σου πω. Πρέπει να μιλήσεις, γένουνε, Μαρία. Πρέπει να μιλήσεις. Πολλές βγαίνουν και λένε φταίει το Facebook, φταίνει, ναι, οι άλλες. Δεν φταίνει το, δεν φταίει το Facebook. Μαρία μου, πρέπει... Τα που δίνει. Η γνώμη μου είναι αφού έχεις... αφού θέλεις να είσαι και καλά με τον εαυτό σου και έχεις, θες να έχεις μια καλή σχέση με τον εαυτό σου, και δεν σ' αρέσει να λες και ψέματα, ούτε να κάνεις κάτι να προσποιείσαι κάποια που δεν είσαι. Πες του στα ίσα ότι, φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι ένα μονογαμικό κορίτσι. Θέλω μία σχέση εμπιστοσύνης. Και αν δεν το δέχεσαι και δεν γουστάρεις, πρέπει να το σεβαστείς και εσύ, Μαρία μου, αυτό και να πάω παρακάτω. Του το είπα. Απλά εντάξει. Τελείωσε. Δεν θέλει πλέον. Ωραία. Εσύ τώρα έχεις στεναχωρηθεί. Έχω πληγωθεί. Είσαι πληγωμένη. Σ' ακούω τώρα, κατάλαβες, και έχω δουλειές και δεν πάω στις δουλειές τώρα, γιατί σκέφτομαι σε... Έχεις πληγωθεί. Ωραία. Πάρα πολύ. Γιατί ήταν κάτι παραπάνω από μένα. Από κάθε εγωισμό, από κάθε τι. Ναι. Και έκανα τα πάντα να το παλέψω. Πόσες φορές αυτός είχε ταραβέρια παράλληλα με σένα? Να σου πω, αυτός πάντα μου λέει δεν έχει κάνει κάτι. Απλά υπήρχαν στοιχεία που είμαι σίγουρη από το πράγμα. Να. Ναι. Λοιπόν, άκουσε να σου πω τώρα κάτι, στην Κρήτη είσαι εσύ τώρα? Ναι. Λοιπόν, να το πάρεις αλλιώς το θέμα. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μην ξαναπέσεις το τρυπάκι, να του πεις ότι σε θέλω, γύρνα πίσω... και τα λοιπά και τα λοιπά, να αποστασιοποιηθείς, να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, να σκεφτείς ότι όλο αυτό που έχεις ζήσει με αυτόν τον άνθρωπο είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά ακόμα και αυτό που ζεις τώρα είναι ωραίο. Δηλαδή, ακόμα και το γεγονός ότι τα συναισθήματά σου είναι ενεργά, είναι στη θέση τους, κινούνται. Αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι συγκινήσει, ότι μπορείς να το θυμικό σου να αλλάζει, σημαίνει ότι είσαι ένας ζωντανός άνθρωπος, έτοιμη να ξαναερωτευτείς ανά πάσα στιγμή και είσαι ένα κορίτσι γεμάτο συνέστημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για σένα, να ξέρεις, φίλη. Οπότε ζεις ακόμα και αυτή τη φάση που αισθάνεσαι ότι είναι μια φάση θλιμμένη και μελαγχολική. Το πιστεύω, μου αγαπάει. Είμαι σίγουρη από το πράγμα, μου το έχει δείξει. Ωραία, άστον τότε, Μαρία, άφησε τον άνθρωπο να κινηθεί ελεύθερα, κινήσου και εσύ λίγο ελεύθερα, να ξελαμπικάρεις λίγο. Και εδώ είμαστε, όλοι οι άνθρωποι, εδώ είμαστε, ο ένας πάνω στον άλλο πέφτουμε πάντα, δεν το ξέρεις? Ναι, πάντα, οπωσδήποτε. Να είσαι καλά, Μαρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ξέρω. Φιλιά πολλά. Σε περιμένουμε από κοντά όταν έρθεις στην Αθήνα.